Όποιος τον ακολουθήσει, αυτός θα σωθεί. Προσέξτε μία μεγάλη παγίδα στην οποία έχουν πέσει πάρα πολλοί άνθρωποι, ίσως και μερικοί από εσάς από εδώ, και οφείλω να το πω. Έχουν πέσει σε μία παγίδα στην οποία λέει ο Απόστολος κορυφαίος των εθνών Παύλος ότι στα έσχατα χρόνια στα οποία βρισκόμεθα, πας Ισραήλ σωθήσετε. Δηλαδή όλοι οι Εβραίοι θα σωθούν. Αυτό δεν αποτελεί μέλλον. Αυτό ήδη έχει γίνει, παιδιά μου. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν. Έγινε το 1948. Οι θεοκτόνοι Εβραίοι δεν θα σωθούν εκ της γέννης του πυρός, αλλά θα σωθούν εκ της περιπλανήσεώς των στα έθνη. Βλέπετε το 48, από το 48 μετά κάνανε δικό τους κράτος. Και λέει ο Θεός, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ότι εάν δείτε τη σικιά να βγάζει φύλλα και τα δέντρα να βγάζουν θύλα και άνθη, τότε είναι εκεί στο θέρος. Το θέρος συμβολίζει την δευτέρα παρουσία του Χριστού, διότι όπως ο Γεωργός στο θέρος θερίζει το χωράφι του, παίρνει το σιτάρι και το βάζει στις αποθήκες του και την καλαμιά τη βάζει μία φωτιά, έτσι και ο Θεός θα πάρει τους δικούς του, σαν το σιτάρι τους βάλει στη βασιλεία του Θεού, και τους αντίχριστους θα τους βάλει στην αιώνια φωτιά της αιωνίου κολάσεως. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Οι θεοκτόνοι Εβραίοι περιμένουν την πραγματοποίηση του παλαιού πεπλανημένου ονείρου των περί παγκοσμίου κοσμικής κυριαρχίας των. Αυτήν την παγκόσμια κυριαρχία τους την υπόσχεται το θηρίο 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως. Γι' αυτό σταύρωσαν τον Χριστό να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Όμως εδώ οφείλω να πω, στην ίδια παγίδα έχουν πέσει και πολλοί Έλληνες οι οποίοι ονειρεύονται κάτι παράλληλο, την πραγματοποίηση του ονείρου της παγκοσμίου ελληνοποιήσεως. Προσέξτε, είναι παγίδα του εχθρού και αυτή η παγίδα μπαίνει για να πάρουν οι άνθρωποι τον ΆΜΚΑ, να πάρουν την κάρτα του πολίτη, με το σκεπτικό ότι αυτό δεν είναι τίποτα, αφού θα γίνει αναλαμπή της Ορθοδοξίας, γιατί να φοβηθούμε. Προσέξτε, είναι παγίδα του εχθρού. Το χάραγμα είναι στην ψυχή, διότι με το Άγιο Βάπτισμα τη σφραγίδα δωρεάς του Παναγίου Ζωοποιού και Τελεταρχικού Πνεύματος την παίρνουμε στην ψυχή. Συγχωρέστε με, αδελφοί μου, μπορεί με αυτά που είπα να στενοχώρησα μερικούς, αλλά όμως ο Λόγος του Θεού φαίνεται σκληρός στους δούλους της αμαρτίας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ο Κύριος Ιησούς Χριστός να φυλάξει το ποίμνιό Του, στο οποίο ανήκουμε πιστεύω όλοι μας, και ο οποίος λέει μη φοβού το μικρόν ποίμνιον, μη φοβάσαι το μικρόν ποίμνιον, διότι σε αυτό υπόκεισε ο επουράνιος πατήρ να δώσει την αιώνιον βασιλεία των ουρανών. Οφείλω από το βήμα αυτό εν κατακλείδη να ευχαριστήσω την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, διότι βοηθάει αυτό τον αγώνα, και κάθε Παρασκευή υπάρχει ένα άρθρο της αμαρτωλότητός μου, ιδίως αυτή την Παρασκευή υπάρχει ένα συνταρακτικό άρθρο το οποίο θα κάνει σεισμό σε όλη την Ελλάδα. Παρακαλώ να το διαβάσετε, διότι θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Συγχωρέστε με και ο Θεός να συγχωρέσει πάντα σε εμάς. Καλή μετάνοια, καλή σωτηρία και καλό παράδεισο. Ειρήνη.